Κύριε Σκυλακάκη, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή η εξέλιξη για τη Σέγγεν που πολλοί φοβούνται ότι επιβαρύνει ή θα επιβαρύνει περισσότερο την Ελλάδα, τους Έλληνες πολίτες ως ταξιδιώτες. Πώς την κρίνετε εσείς, πώς σχολιάζετε? Κοιτάξτε, είναι μια εξέλιξη που προέρχεται στην ουσία από το θέμα της μετανάστευσης. Ναι, βέβαια. Ξεκίνησε από μια διαμάχη μεταξύ Σαρκοζή και Μπερλουσκόνη λόγω ενός πολύ μεγάλου αριθμού τιμήσεων μεταναστών που στην ουσία προωθήθηκαν, ναι, από την Όμως Ιταλία. Προς την κατεύθυνση αυτή συμφωνούσαν και ο Μπερλουσκόνη και ο Σαρκοζή, έτσι, προς την κατεύθυνση αυτή. Πρώτα τσακώθηκαν και έγινε κάποιου είδους συμβιβασμός μεταξύ τους και βέβαια οι υπόλοιποι βόροι δεν είχαν καμία αντίρρηση αν βασικός αποδέκτης μεταναστών όπως είναι η Ιταλία, υποχωρώντας την γαλλική πίεση, δέχτηκε μια τέτοια εξέλιξη για την Επειδή όμως δεν θα γίνεται διάκριση αν πρόκειται για μετανάστες ή για πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών, απλώς είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να κρίνουν αν κινδυνεύει η ασφάλειά τους ή όχι και να καταργούν τη Σέγγεν επί της ουσίας, έτσι. Όχι ακριβώς να καταργούν τη Σέγγεν. Να αναστέλουν κατά περίπτωση. Ούτε καν να αναστέλουν. Ο έλεγχος δεν σημαίνει ότι έρεται το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι μια οπισθοδρόμηση σε σχέση με τον ενιαίο χώρο, η οποία ελπίζω ότι θα είναι προσωρινή, αν περάσει, γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι θα περάσει. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, η πλειοψηφία της Κομισιόν και αυτές οι αποφάσεις, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι παίρνονται κατά πλειοψηφία, η πλειοψηφία της Κομισιόν την εγκρίνει, από ό,τι φαίνεται. Ναι, η πλειοψηφία της Κομισιόν την εγκρίνει, αλλά η πλειοψηφία των κρατών μελών θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση. Ναι. Την τελική απόφαση. Θα δούμε και με ποιο τρόπο θα γίνει η σχετική ρύθμιση, δηλαδή με ποιο νομικό τρόπο θα γίνει, αλλά μην πέφτουμε στα νομικά. Η ουσία είναι ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο της ευρύτερης, ας το πούμε έτσι, ενοποίησης δέχεται ένα πλήγμα μικρότερο σε σχέση με τα άλλα που έχει δεχθεί τον τελευταίο καιρό. Εμείς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την εξέλιξη για να πιέσουμε για την ταυτόχρονη ή παράλληλη αλλαγή του Δουβλίνο 2, δηλαδή στην ουσία δικής μας αποδοχής όλων των μεταναστών που έχουν χαρακτήρα πρόσφυγα και το γεγονός ότι δεν μοιράζεται αυτή ενιαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Όσο πιο δύσκολο είναι η μετακίνηση, τόσο περισσότερο ενισχύεται αυτή η δική μας θέση. Η σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν δεν περιέχει και καμιά δέσμευση για χρηματική ενίσχυση των χωρών που δέχονται μετανάστες, μεγάλο όγκο μεταναστών, ούτε βεβαίως διαφαίνεται βοήθεια προς την Ελλάδα και στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, έτσι, για το λόγο αυτό. Είναι και αυτή μια αρνητική πλευρά. Υπάρχει μια συζήτηση αρκετά έντονη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Δουβλίνο 2 και υπάρχει και στην Ευρώπη μια τέτοια συζήτηση. Το θέμα της μετανάστευσης είναι από τα λίγα θέματα για τα οποία οι θέσεις μας γίνονται αποδεκτές, αλλά η Ευρώπη κινείται με πολύ αργούς, λέω ευρύτερα αποδεκτές. Αλλά η εικόνα που έχουμε όλοι εμείς ή κάπως απ' έξω, η εικόνα που έχουμε είναι ότι γίνονται αποδεκτές, αλλά στα χαρτιά μόνο. Και όχι καθόλου στην πράξη. Κοιτάξτε, η Ευρώπη κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Όλα αυτά παίρνουν τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια μέχρι να παγιωθούν. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι από τα λίγα πράγματα όπου μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συνδρομή. Και κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, δεν είναι δυνατόν το θέμα των μεταναστών να είναι μόνο θέμα των περιφερειακών χωρών. Η Ευρώπη θα πάει προς τα εκεί, παρά τις αντιδράσεις και παρά τις καθυστερήσεις. Απλώς πρέπει να πιέζουμε σταθερά. Οι δυνατότητες μας να πιέζουμε θα είναι τόσο μεγαλύτερες όσο επιτυγχάνουμε τους στόχους και στα άλλα θέματα οικονομικά. Έχουμε αδυνατήσει πάρα πολύ από τις διαπραγματευτικές. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος αυτό. Και
σημειώστε και κάτι άλλο. Το μεταναστευτικό χωρίς ισχυρή παρέμβαση της Ευρώπης δεν λύνεται. Βέβαια. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα να σταματά τα κύματα των μεταναστών. Χρειάζεται μια άμυνα σε βάθος που λένε και στα αθλήματα, η οποία αναπεριλαμβάνει όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και συμφωνίες επανεισδοχής με πάρα πολλές χώρες. Mm-hmm. Και πολύ ισχυρότερη παρουσία της Frontex ελπίσουμε... και πολύ περισσότερα χρήματα. Ας ελπίσουμε και σε αυτό να επιταχυνθούν λίγο οι ρυθμοί της Ευρώπης, αλλά και η πλευρά που αφορά την αλλίωση, να το πούμε έτσι απλά, της συνθήκης Σέγγεν να πάρει άλλη μορφή και άλλη διάσταση. Κύριε Σκυλακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ.